Το καινοτόμο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού Πηξίδα της Περιφέρειας Στερεάς έκλεισε τον κύκλο του για την φετινή σχολική χρονιά στην πόλη της Χαλκίδας. Στόχος του να φέρει πιο κοντά τους μαθητές με ανθρώπους που έχουν χαράξει διακεκριμένη επαγγελματική πορεία. Ένα ταξίδι χιλίων χιλιόμετρων, σκεφτείτε το λίγο οι μαθητές μας, αρχίζει με τι? Με ένα βήμα. Και σήμερα η Πηξίδα σας δίνει αυτό το πρώτο βήμα για το ταξίδι των χιλίων χιλιόμετρων της ζωής σας. Και είναι πολύ σοβαρό. Μία κοπέλα, πρωταθλήτρια, δέκατη στον κόσμο στα 10 χιλιόμετρα. Ξέρετε τι σημαίνει δέκατη στον κόσμο στα 10 χιλιόμετρα, 19 χρονών. Μαρία Κάσου, αν δεν κάνω λάθος, που μίλησε. Πέρασε η ιατρική. Δεν πέρασε με τα μόρια. Πέρασε κανονικά η ιατρική, έδωσε πανελλήνες. Και κάνει πρωταθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, παρακαλώ, στα 10.000 μέτρα, 8η. Έτσι. Τα παιδιά τα οποία βάζουν στόχους και δουλεύουν σκληρά, πετυχαίνουν. Αυτή είναι η συνταγή. Βρείτε αυτό που αγαπάτε, πιστέψτε στον εαυτό σας, είστε νέα παιδιά και έχετε όλο το μέλλον μπροστά σας. Έχετε απίστευτες δυνατότητες. Το βάρος αυτής της βιομηχανίας. Η ναυτιλιακή βιομηχανία στη χώρα μας και η ναυτιλία στη χώρα μας είναι πρώτη παγκοσμίως. Το ναυτικό επάγγελμα είναι μια διεθνής επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν έρχεστε για να δείτε μόνο τον κόσμο της ακτοπλοείας ή δεν έρχεστε για να δείτε μόνο τον κόσμο του θαλασσίου τουρισμού. Στα χέρια των Ελλήνων βρίσκονται πάνω από 5.000 εμπορικά ποντοπόρα πλοία. Τι σημαίνει αρχιτεκτονική και αρχιτέκτονας? Μιλάμε για ένα ευρύ πεδίο γνώσεων στην ιστορία, τις κοινωνικές επιστήμες, την οικονομία, την πολιτική, την τεχνολογία, τη φιλοσοφία, τις φυσικές επιστήμες και, όπως είπα και πριν, είναι μια συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση. Εγώ όταν μπήκα 23 χρονών, μου έλεγε ο εργοδηγός, έχω τελειώσει τη φρεζοδουλειά. Και εγώ δεν καταλάβαινα τι ακριβώς ήθελε να μου πει. Και από την τροπή μου περίμενα να πάει βράδυ για να πάω να δω. Επειδή μου τα έβαζε σε ένα σημείο, λέω, κάτσε ρε παιδί μου να δω τι έχει τελειώσει αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι οι σχολές σου μαθαίνουν το τι κάνεις, τι θα μπορούσες να κάνεις, πώς μπορείς να σκεφτείς. Οι σχολές στην Ελλάδα και γενικότερα οι σχολές στον κόσμο δεν στο μαθαίνουν αυτό. Και το λέω έχοντας τελειώσει ένα πανεπιστήμιο που θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο από πολλά ευρωπαϊκά, γιατί σου μαθαίνει πώς να προσεγγίσεις ασκήσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει τα παιδιά να το κρατήσουν σήμερα, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από τη θεωρία στη πράξη. Τεράστια. Τεράστια. Χρειάστηκε να κάνω μια έρευνα στην αγορά εργασίας, να δω, για παράδειγμα, ποιες είναι οι απολαβές, ποια είναι η ζήτηση για το επάγγελμα που θα ακολουθήσω. Με αποτέλεσμα, μετά από αυτήν την έρευνα, φυσικά είναι και το έστικτο και η τύχη, έτσι. Δεν μπορούμε να σε εκείνη την ηλικία 18. Το να είμαστε 100% precise. Οπότε κατέληξα ότι μου ταιριάζει περισσότερο η ενέργεια και η τεχνολογία. Συνεπώς προσανατολίστηκα σε σχολές όπως είναι η μηχανολόγικη, η ηλεκτρολόγικη, η μηχανική. Εμένα σε αυτήν την ηλικία μου θύμιζε αυτό που έγραψε κάποτε ένας αρθρογράφος, Μένκελ νομίζω, ότι είναι μια απάντηση που μοιάζει, που όταν την κυνηγάς ψάχνεις, μοιάζει με έναν τυφλό που ψάχνει σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μια μαύρη γάτα η οποία έχει φύγει. Δεν ξέρω πόσοι αισθάνεστε πολύ καλύτερα, σας το εύχομαι, αλλά όσοι αισθάνεστε όπως ένιωθα εγώ εκείνη την ηλικία, σίγουρα δεν πρέπει να σας αγχώνει. Το κλειδί είναι να βάλετε τον προσανατολισμό σας, να βάλετε την Πηξίδα και η Πηξίδα να ξέρετε ότι είναι μόνο ανήφορος. Όταν θα επιλέγετε τον δύσκολο, τον ανηφορικό δρόμο, πατώντας στις αξίες τις οποίες σας έχουν δώσει οι γονείς σας και οι δάσκαλοί σας, πάντοτε θα καταλήγετε στον προορισμό σας, αυτόν που θα σας τον δείξει η ζωή. Δουλέψαμε μαζί και πήραμε όλα τα εργαλεία τα οποία μπορούσαμε να διαθέσουμε. Τα εργαλεία ποια είναι? Είναι οι άνθρωποι που έχουν σχέση με τα επαγγέλματα, είναι οι άνθρωποι που ζουν τα επαγγέλματα και αυτοί που πράγματι μπορούν να δώσουν τη συμβουλή. Που μπορούν να δώσουν συμβουλή και να ερμηνεύσουν λίγο την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής που έχουν,